Είναι αλήθεια ότι μετά από πολλά χρόνια αναβαθμίστηκε ο θεσμός του μπάσκετ στους αγώνες των μικρών κρατών της Ευρώπης. Το Μαυροβούνιο, ότι προηγούμενη διοργάνωση έχασε από την Κύπρο και νομίζω ότι το κρατάνε μανιάτικο αυτό. Είναι και τώρα διοργανωτές της, είναι η ομάδα που διοργανώνει τους αγώνες, άρα είμαι σίγουρος ότι θα θέλει να κάνει μια καλή εθνική για να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Από το ρόστερ, από τις πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι έρχονται με μια πολύ καλή ομάδα. Νεανική ομάδα με κάποιους έμπειρους παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη, που δεν είναι στην μεγάλη εθνική ομάδα τους, γιατί όπως ξέρουμε παίζουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η μεγάλη εθνική ομάδα τους. Και έτσι είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που έρχεται από το Μαυροβούνιο, ότι έρχονται με ομάδα για να κατακτήσουν την πρώτη θέση. Είμαστε στην αρχή ακόμα. Γίνεται η ανανέωση. Μείναν κάποιοι έμπειροι, όπως το λες και εσύ. Ουσιαστικά είναι η πρώτη διοργάνωση που θα φανεί αυτό το μείγμα των παιχτών. Υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα μέσα από τις προπονήσεις. Ο coach καθοδηγεί πολύ καλά τους μικρούς και προσπαθεί να τους εντάξει μέσα στο κλίμα και στην λογική της εθνικής ομάδας. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο σύντομα. Αλλά έχουμε καλούς παίχτες που έρχονται από κάτω σε σχέση με τους παλιούς πιο έμπειρους παίχτες. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα δέσει αυτό το γλυκό και θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα κάνουμε λίγο υπομονή να το δούμε αρχής γενομένης από τα παιχνίδια των μικρών κρατών. Κοίτα, εμένα είναι η πρώτη μου συμμετοχή στην Εθνική Αντρών. Ήμουν πάντα στις πιο μικρές εθνικές. Ναι, μου έχει κάνει εντύπωση, το έβλεπα, το καταλαβαίνω από έξω, αλλά ζώντας το από μέσα θεωρώ ότι είναι απίστευτο το κλίμα που έχουν μεταξύ τους οι παίχτες, οι προπονητές. Εντάξει, είναι τιμή σου να φοράς το εθνόσημο όπως και αν έχει. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά ουδέποτε σκέφτηκαν, ειδικά στη συγκεκριμένη διοργάνωση που ήταν και πολύ κοντά με το τέλος του πρωταθλήματος μας, τη ξεκούρασή τους ή τον εαυτό τους. Είναι όλοι παθιασμένοι στο γήπεδο και αυτό νομίζω βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Το coaching staff, γενικά ο οργανισμός της εθνικής ομάδας, είναι όλοι μια παρέα, μια οικογένεια και νομίζω αυτό χρειάζεται κιόλας για να πας μπροστά και νομίζω φαίνεται και ξεκάθαρα.